Εδώ και αρκετό καιρό ακούμε για την ολιστική μελέτη της FIFA και της UEFA για το ελληνικό ποδόσφαιρο, τις αλλαγές που θέλουν η Ευρωπαϊκή και η Παγκοσμία Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να κάνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πέρασε και από το κράτος, από την νομοθεσία της κυβέρνησης. Όμως φτάνοντας στην ΕΠΟ υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Η συζήτηση έχει αναβληθεί για τις 27 Αυγούστου. Να δούμε τι μπορεί να προκύψει επί του θέματος, που είναι πολύ σημαντικό. Θα μας τα πει καλύτερα όμως ο Δημήτρης Δημητρίου από το alphapavlasports.gr. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα. Νομίζω ότι επιβεβαιωθήκαμε όταν είπαμε ότι υπάρχει ενδεχόμενο να μην έχουμε και τρομερές εξελίξεις, έως καθόλου εξελίξεις, στη Γενική Συνέλευση που επρόκειτο να γίνει τη Δευτέρα. Και τελικά είχαμε το απόλυτο τίποτα, καθώς ουσιαστικά είχαμε μία αναβολή απόφασης με μία προσπάθεια της ΕΠΟ να κερδίσει χρόνο πάνω σε μία σειρά διαφωνιών και παρεμβάσεων που επιθυμεί να κάνει σε σχέση με το σχέδιο της ολιστικής μελέτης, το οποίο έχει καταθέσει, θεωρητικά έχει συμφωνηθεί με FIFA και UEFA. Να. Και βέβαια προέκυψαν και άλλα θέματα, τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας και θα τα δούμε, για τα εσωτερικά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, διότι ουσιαστικά έχουμε πλέον ένα πρόεδρο, δηλαδή τον Θοδωρή Ζαγοράκη, ο οποίος δεν ελέγχει το σώμα. Το σώμα της Γενικής Συνέλευσης δεν το ελέγχει, διότι ο πρόεδρος, ο Ζαγοράκης, δεν ήταν αρνητικός στο να περαστεί η ολιστική μελέτη, και αυτό φάνηκε και από την εισαγωγική του τοποθέτηση στο ξεκίνημα της Γενικής Συνέλευσης, χαρακτηρίζοντας ναι μεν σκληρά κάποια μέτρα και αυστηρά, αλλά δεν ήταν αντίθετος. Αντίθετες ήταν η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία των ΕΠΣ, και γι' αυτό το λόγο, με προτροπή και πρόταση από την ΕΠΣ Μακεδονίας, είχαμε αυτό το φιάσκο, γιατί μόνο φιάσκο μπορεί να χαρακτηρίσει, να κάνουν μια γενική συνέλευση όπου αποφάσισαν να αποφασίσουν επί των αλλαγών που θα έμπαιναν στο καταστατικό της Ομοσπονδίας στο τέλος Αυγούστου. Και βέβαια είχαμε και την απογοήτευση η οποία έγινε με δημόσιο τρόπο στο κλείσιμο της γενικής συνέλευσης από τον Ζαγοράκη, ο οποίος δεν πήρε απλά αποστάσεις, έδειξε ξεκάθαρα τη διαφωνία του, επισημένοντας ότι με το να πηγαίνει ένα μήνα πίσω και να μην τελειώνει εδώ και τώρα μια υπόθεση που έχει ξεκινήσει, δεν βλέπει ότι οδηγεί κάπου. Και νομίζω ότι θα έχουμε θέματα στην ΕΠΟ, διότι αν αυτό το βιολί συνεχιστεί, θα το πω, δεν το έχω αναφέρει μέχρι τώρα καθόλου, αλλά να μην σας φανεί καθόλου περίεργο εάν δούμε τον Θοδωρή Ζαγοράκη να παραιτείται. Για μένα και για τις δικές μου πληροφορίες, είναι ήδη στην πόρτα, την οποία έχει ήδη ανοίξει. Αυτό θα κριθεί προφανώς από τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν και από το αν θα παραμείνει στο ίδιο μήκος κύματος η στάση του σώματος, που όπως φαίνεται είναι άκαμπτη. Για τους α ή β λόγους θα τους αναλύσουμε στη συνέχεια. Αλλά το θέμα της συζήτησης του περιεχομένου της ολιστικής μελέτης έχει προηγηθεί χρονικά. Έχει γίνει επί ημερών συζήτηση και με τηλεδεία σκέψης και με συζήτηση στη Βουλή. Γενικά, αλλά από ό,τι φαίνεται, ούτε ο Θοδωρής Ζαγοράκης ούτε ο κύριος Αντωνίου, που έλαβαν μέρος από την πλευρά της ΕΠΟ, ήταν από ό,τι φαίνεται οι αρμόδιοι. Άλλοι είναι που βρίσκονται από πίσω. Το κυρίαρχο σώμα στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είναι η Γενική Συνέλευση. Να. Δηλαδή είναι η ΕΠΣ. Δηλαδή είναι η Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων, για να εξηγούμε και στον κόσμο που δεν είναι υποχρεωμένο να ξέρει τι λέμε εμείς όταν λέμε ΕΠΣ. Λοιπόν, ο Θοδωρής Ζαγοράκης. Ένα κομμάτι ουσιαστικά που θέλει να καταργήσει η FIFA, η UEFA και η κυβέρνηση, έτσι. Ένα κομμάτι που θέλει να αποδυναμώσει. Ναι. Σαφές, ναι, να το καταργήσει δεν μπορεί, απλά να μην έχει ρόλο, τέτοιο ρόλο. Θέλει να το αποδυναμώσει, και γι' αυτό υπάρχουν οι αντιστάσεις από τις ΕΠΣ, οι οποίες από την πλειοψηφία, διότι θα θυμίσω ότι στη Γενική Συνέλευση έχουν από μία ψήφο και οι 14 ομάδες της Super League 1, δηλαδή το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, που μαζί με την Ένωση Super League 2 Football League, μέχρι να γίνει και η τυπική αλλαγή του καταστατικού της διοργανώτριας δεύτερης κατηγορίας, έχουν μία ψήφο. Οπότε γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει ένα θέμα, γιατί δεν ελέγχουν το σώμα. Το σώμα ελέγχεται από τις ΕΠΣ, που είναι η πλειοψηφία.
Οπότε γίνεται κατανοητό ότι οι ΕΕ είναι αυτές που αυτή τη στιγμή έχουν το κουμάντο και κάνουν ό,τι θέλουν. Απλά ο Θοδωρής Αγοράκης δεν εκπροσωπεί κάποια ΕΕ. Ουσιαστικά προκρίθηκε η υποψηφιότητά του ως κοινής αποδοχής από τους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου, άρα από ΠΑΕ, και γίνεται αντιληπτό ότι προκαλείται ένα ρήγμα και ένα πρόβλημα, και σίγουρα είναι δεδομένο αυτό που σας λέω, μπορεί να είναι με την πόρτα ανοιχτή, αλλά σίγουρα εδώ και αρκετό καιρό, και είναι επισφράγισμα των προβλημάτων που ήδη αντιμετωπίζει ο Ζαγοράκης, σκέφτεται πολύ σοβαρά να τα παρατήσει. Και μην ξεχνάμε ότι ο Θοδωρής Αγοράκης είναι μια επιλογή κυβερνητική. Mm-hmm. Ο Θοδωρής Αγοράκης εξακολουθεί παραμένει να είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Πάντως δεν θα πούμε ότι γίναμε σοφότεροι, γιατί ήταν ουσιαστικά ως κλίμα κάτι που το περιμέναμε από την ίδια μέρα κιόλας της εκλογής του στη θέση του Προέδρου της ΕΠΟ, δηλαδή ότι θα αντιμετωπίσει αυτά τα δεδομένα προβλήματα και την διαφοροποίηση των μελών της Γενικής Συνέλευσης, του Σώματος, εν πάση περιπτώσει, της ΕΠΟ. Ποια είναι τα βασικά σημεία που διαφωνούν με την ολιστική μελέτη ή διαφωνούν σε όλο το περιεχόμενό της? Δεν διαφωνούν σε όλο το περιεχόμενο. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία διαφωνούν ως προς την... Είναι αρκετά. Άμα τα πούμε όλα θα κουράσουμε τον κόσμο. Τα πιο σοβαρά για να καταλάβουμε τι γίνεται. Ωστόσο τα πιο μπορώ να πω ότι ένα από τα πιο σοβαρά θέματα είναι η δυνατότητα, η ισχύς που θα αποκτήσει να έχει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, η οποία ουσιαστικά θα έρθει να υποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό την Εκτελεστική Επιτροπή. Mm. Στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου όμως, εκεί θα συμμετέχουν περισσότεροι εκπρόσωποι από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και έτσι θα μπορέσουν οι ΠΑΕ να περνάνε πιο εύκολα δικά τους θέματα και ουσιαστικά θα κατά κάποιο τρόπο χάσει τη δυναμική της η Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία θα είναι και με λιγότερα άτομα, και αυτό θα αποδυναμώσει τις ΕΠΣ. Άρα ένα από τα βασικά ζητήματα είναι αυτό, όπως ένα σημαντικό θέμα είναι το πόσους εκπροσώπους θα έχει από εδώ και στο εξής και η Ένωση της Super League 2. Να. Η ολιστική μελέτη θέλει να έχει 6 εκπροσώπους αντί για έναν, και η ΕΠΟ δεν το θέλει ούτε αυτό, διότι θα ενισχυθεί, επαναλαμβάνω και πάλι, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, γιατί Super League 1, Super League 2 είναι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Εάν αποκτήσει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο πολύ μεγάλη δύναμη και επιρροή, στην ουσία θα πάρει το πάνω χέρι. Παίρνοντας το πάνω χέρι, θα αποδυναμώσει τις ΕΠΣ, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Οπότε γίνεται αντιληπτό. Βέβαια είναι οξύμορο τώρα η κάθε Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων ανά την Ελλάδα να αποφασίζει για το τι θα γίνει στην πρώτη κατηγορία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Είναι χαόδης η απόσταση που χωρίζει τους μεν από τους δε. Αντιλαμβανόμαστε τα συμφέροντα, αλλά είναι οξύμορο. Και προφανώς αυτό καταλάβαν και στη FIFA και την UEFA και γι' αυτό θέλουν να κάνουν αυτές τις αλλαγές. Προφανώς το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει πάρα πολλά προβλήματα. Προφανώς και επειδή είναι γι' αυτό το λόγο σε αυτή την κατάσταση, είναι εδώ και αρκετά χρόνια υπό επιτήρηση αυστηρή. Και η FIFA και η UEFA από τη δική τους πλευρά, αυτό που προσπαθούν να πετύχουν είναι να το αλλάξουν αυτό, θέλοντας να βάλουν λίγο τους βασικούς πρωταγωνιστές, που είναι η ΠΑΕ, να μπουν στο παιχνίδι και των αποφάσεων. Υπάρχει αντίσταση των ΕΠΣ, υπάρχει και ο αντίλογος ότι θα πρέπει και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο να είναι ισχυρό και να έχει λόγο, διότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο αφρός η πρώτη ως επιτοπλίστων κατηγορία ή η δεύτερη. Υπάρχουν όμως πολλά θέματα, δηλαδή, και έχουν γίνει και πολλά φάουλ από όλες τις πλευρές. Θέλω να πω επί παραδείγματι ότι μπορεί να κατηγορούμε τις ΕΠΣ και την ΕΠΟ ως ΕΠΟ, αλλά έχουν γίνει φαουλάκια ή μεγαλύτερα φάουλ και από ΠΑΕ. Διότι με ένα μαγικό τρόπο, επί παραδείγματι στην ολιστική μελέτη και στο αρχικό κείμενο, υπήρχε και ως προαπαιτούμενο, προϋπόθεση αν θέλεις, να υπάρχει κεντρική τηλεοπτική διαχείριση και στη Super League 1, όπως προβλέπετε για τη Super League 2. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν, επειδή υπήρχαν
αντίθετα συμφέροντα από τις ΠΑΕ, με ένα μαγικό τρόπο και με ένα μαγικό ραβδάκι, αυτό το εδάφιο εξαφανίστηκε. Να, μάλιστα. Θέλω να πω λοιπόν ότι στις αγωγές, τις αγωγές δεν τις κάνει μόνο μία πλευρά. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Η ουσία όμως είναι ότι εάν η ολιστική μελέτη δεν περάσει όπως τη θέλει η FIFA και η UEFA, και γι' αυτό θέλω να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε με την παρουσία και της πλευράς του Υπουργείου Αθλητισμού τετραμερείς επί της ουσίας τετραμερείς συναντήσεις, γίνανε δύο τηλεδιασκέψεις για να τα βρουν πριν από την Γενική Συνέλευση της Δευτέρας, τελικά δεν τα βρήκαν και έτσι πήγαμε σε αυτό το φιάσκο. Και η FIFA και η UEFA αυτό που κάνει τι είναι, πιέζει αυτή τη στιγμή την ΕΠΟ ότι αν δεν υπογραφεί όπως εκείνη επιθυμεί η ολιστική μελέτη για να μπει στο καταστατικό της Ομοσπονδίας, δεν θα απελευθερώσει κάποια χρήματα από συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία είναι κλειδωμένα, διότι δεν υπάρχει η εναρμόνιση σε αυτά που θέλει η FIFA και η UEFA από την πλευρά της ΕΠΟ. Μάλιστα. Τώρα έχουμε και μία τηλεδιάσκεψη αύριο στην Super League 2 για θέματα που αφορούν τις ομάδες εν ώψη του νέου πρωταθλήματος. Υπάρχουν ζητήματα. Βασικά θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο και να έχουν φυσικά όλα τα προαπαιτούμενα που έχουμε αναφέρει. Δηλαδή το μετοχικό κεφάλαιο 350.000 ευρώ και η εγγυητική επιστολή 150.000 ευρώ. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα για συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Ναι, εδώ πέρα έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο έκτακτο. Γιατί κάποιες ομάδες ζητούν ουσιαστικά σαν μια χάρη αναφορικά με το θέμα των ανανεώσεων ποδοσφαιριστών τους, από αυτές που και σε τελεσίδικη απόφαση δεν κατάφεραν να πάρουν άδεια. Αυτό το θέμα εγώ πρέπει να πω, όχι πρέπει, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι το θέμα αυτό έχει τελειώσει. Έχει κριθεί, δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί. Όσο και αν κάποιες ομάδες επιθυμούν να το επαναφέρουν και να το επαναφέρουν και δεν πρόκειται και να περάσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ωστόσο, έχει δοθεί παράταση και ήταν φυσιολογικό να γίνει αυτό μέχρι το τέλος αυτού του μήνα σε σχέση με τις τέσσερις ομάδες που τους δίνεται η δυνατότητα να ανέβουν από τη ΓΑΜΑ Εθνική, αφού δεν θα υπάρχει Football League, κατευθείαν στη Super League 2, και για τις 10 ομάδες που ήταν στην περσινή Football League και με βάση την αγωνιστική τους κατάταξη δεν προβλεπόταν αρχικά αγωνιστικά να ανέβουν κατηγορία. Για αυτές τις 10 συν 4, και ούτε να υποβιβαστούν, φαντάζομαι, έτσι. Ναι, για αυτές τις 14 ομάδες έχει δοθεί μία παράταση ως προς την ΕΠΟ και ως προς την αδειοδότηση της ΕΠΟ. Α, μάλιστα. Εντάξει, μέχρι τέλος Αυγούστου. Όχι. Έχει δοθεί για την Επιτροπή Αδειοδότησης της ΕΠΟ μέχρι το τέλος αυτού του μήνα, του Ιουλίου. Μάλιστα. Και έχει δοθεί μία παράταση μέχρι το τέλος Αυγούστου αναφορικά με το μετοχικό κεφάλαιο. Α, μόνο για αυτό το όλων κομμάτι. Των ομάδων. Mm. Αυτό έγινε με τροπολογία από την πολιτική ηγεσία. Μάλιστα. Το άλλο έχει να κάνει με την αδειοδότηση της ΕΠΟ. Είναι άλλο κομμάτι η αδειοδότηση της ΕΠΟ. Είναι άλλο κομμάτι η αδειοδότηση, αν θέλετε, που λέμε, από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, που έχει να κάνει και με τους νόμους του κράτους και είναι ανεξάρτητη. Κατάλαβα. Φαντάζομαι ότι, από ό,τι βλέπω μάλλον, ότι και το Σεπτέμβριο πάλι τα ίδια θα συζητάμε. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουν ξεπεραστεί όλα αυτά και θα ξεκινήσουν κανονικά τα πρωταθλήματα, γιατί έχουμε αρκετά ζητήματα. Νομίζω ότι η Super League 1, εάν λύσει το θέμα της τηλεοπτικής στέγης όλων των ομάδων, θα ξεκινήσει. Αυτό, ναι. Θα το δούμε αυτό. Όσο για τη Super League 2, πρώτα απ' όλα πρέπει και on camera να σου πω ότι είχες απόλυτο δίκιο και επιβεβαιώθηκες 100% όταν έλεγες ότι θα μαζευτούν όλες οι ομάδες με ένα μαγικό τρόπο, θα καταθέσουν χαρτιά, θα δηλώσουν συμμετοχή για να συμμετέχουν όλες όσες μπορούν στην δύο ομίλων Super League 2, αλλά και αυτή η Super League 2 των δύο ομίλων με γεωγραφικά κριτήρια, θεωρώ ότι είναι απίθανο να ξεκινήσει όπως έχει αρχικά αποφασιστεί 12 Σεπτεμβρίου. Ναι. Θα πάμε τουλάχιστον, εγώ πιστεύω, δύο εβδομάδες πίσω. Η Super League 1, να υπενθυμίσω ότι είναι να ξεκινήσει 21-22 Αυγούστου και είναι την ερχόμενη Δευτέρα να κάνει και κλήρωση. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Και εγώ.